ιδιαίτερα οριζόντια μέτρα δεν θα υπάρξουν. Ο ΦΠΑ δεν θα είναι. Τώρα πείτε μου. Να σου πω το εξής. Η ρύθμιση, που... γιατί εγώ μίλησα προηγούμενα και σας είπα ορισμένα πράγματα ότι υπάρχει ακόμα διαπραγμάτευση. Ο ΦΠΑ στις 10 γιατί είναι οριζόντιο μέτρο. Εδώ θα πρέπει να δεις. Η διατήρηση του έμφυα, εάν δεν είναι διαφορετικός. Πάμε τώρα στον ένφια, ο οποίος θα καταργηθεί σαν νόμος. Και μπορεί να καταργηθεί σταδιακό. Σταδιακά. Αλαμβάνει, μου είχε πει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 2015. Το δεύτερο εξάμεινο. Εξάμεινο του 2015. Και μία εβδομάδα μετά, ακούω στον Νίκο Χατζηνικολάου, τον κύριο Πρωθυπουργό, να λέει ότι διατηρείται. Λοιπόν, επειδή λοιπόν υπάρχει το εξής ζήτημα, να πούμε για τα οριζόντια μέτρα. Ας πούμε, οριζόντια μπορεί να είναι και πρέπει να είναι η μείωση των αντικειμενικών αξιών. Ναι. Να, ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο είναι θετικό σαν μέτρο. Συγγνώμη, δεύτερο, αυτό είναι απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και πρέπει μέχρι τέλος Ιουνίου να γίνει. Δεύτερο, οριζόντιο μέτρο μπορεί να είναι και πρέπει κατά τη γνώμη μου να είναι αφορολόγητο όριο και στον έμφυα. Αυτό που συζητιέται να είναι 50.000. Το βλέπετε να γίνεται. Αυτό θα είναι νομίζω μέσα... ότι μπορούμε. Αυτά έχουν σχέση και με τη συμφωνία για το πρωτογενές πλεόνασμα. Η αύξηση, επικουρικές. Τώρα. Η αύξηση του αφορολογήτου από τα 9 στα 12 είναι ένα οριζόντιο. Το οποίο πάει πίσω. Κύριε, ναι, αλλά μπαίνει το ζήτημα. Μισό λεπτά και να εξηγήσω αυτό που είπε ο Δημήτρης εχθές περί μέτρια συμφωνίας. Καλή ορολογία εγώ την. Βλέπω. Ότι είναι καλύτερη επίλυση. Ότι είναι καλύτερη επίλυση. Ναι, εγώ λέω ότι είναι καλή ορολογία. Αλλά βεβαίως ακόμα δεν μπορώ να προδικάσω. Θυμηθείτε αυτό που είπα στην αρχή. Η συμφωνία γιατί δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Η συμφωνία έχει να κάνει με το εξής πολύ απλό πράγμα. Συμφωνία για να φτάσουμε στο τέλος Ιουνίου, όπου θα ξαναμιλήσουμε για κάτι άλλο, που θα έρθουν άλλα μέτρα και άλλα πραγματικά. Η συμφωνία η οποία μας αφορά ιδιαίτερα και πολύ πιο συγκεκριμένα έχει τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η αναδιάρθρωση του χρέους. Το δεύτερο στοιχείο είναι τα μέτρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και το τρίτο στοιχείο έχει η ροή των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτά τα τρία είναι τα βασικά. Αυτό θέλω να πω, κύριε Βίτσα. Ο κόσμος δεν ξέρει. Μετά το τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει μια άλλη κουβέντα που μπορεί να φέρει και. Σου λέει, κύριε, θες αναδιάρθρωση μέτρου χρέους. Μάλιστα, μέτρα. Εκεί είναι που κάποιοι λένε ότι μπορεί να υπάρξει και νέο μνημόνιο. Μέτρα! Μετά τον Ιούνιο. Και με άλλα λόγια, άλλο ένα άλλο μνημόνιο. Ναι, αυτό λένε. Και εγώ λέω ότι όλη η εξέταση πρέπει να, όλη η συζήτηση πρέπει να πάει στην εξαρχής εξέταση. Για παράδειγμα, η συζήτηση πώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήρθε στην Ευρώπη, μπήκε στην Ελλάδα χωρίς να απαιτήσει αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν έχει ξανασυμβεί. Σωστά είναι αυτά που λέτε, αλλά προσέξτε. Δεύτερο, όλα αυτά τα μέτρα, γιατί αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε, που παίρνουμε 5,5 χρόνια μας πήγανε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το χρέος ή σε χειρότερη. Πήγανε σε καλύτερη κατάσταση στην κοινωνία ή σε χειρότερη. Μα με συγχωρείτε, η συζήτηση δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία ή με τους άλλους πολιτικά κόμματα. Ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, ότι άλλοι απέτυχαν. Που πραγματικά ο ελληνικός λαός απεφάνθη. Μα δεν είναι θέμα απέτυχαν μόνο. Ο ελληνικός λαός απεφάνθη ότι απέτυχε. Με συγχωρείτε, γιατί απέτυχαν. Γιατί και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία τιμωρήθηκαν. Μου λέτε τώρα ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία αυτό που θέλανε ευθύς εξ αρχής ήταν να αποτύχουν. Ναι, όμως προσέξτε εσείς. Αυτό που κάνανε μια αποτυχημένη πολιτική. Αποτυχημένη πολιτική. Άρα μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Προσέξτε με, κύριε Βίτσα, εκμεταλλευόμενη την αποτυχημένη πολιτική τους, εσείς βγήκατε στον ελληνικό λαό και πρέπει να ακούσετε ελληνικό λαό. Εμείς θα έρθουμε στην εξουσία και θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τα έχουμε κοστολογήσει και θα τα κάνουμε. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μας σταματήσει. Σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και πηγαίνουμε από το πολύ καλό στο καλό, στο μέτριο. Μισό λεπτό. Το μέτρια συμφωνία έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέσα από τις παρούσες συνθήκες, με τις παρούσες συνθήκες, δεν κάνουμε με την ταχύτητα που θα θέλαμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Δεν θα έπρεπε να τις ξέρετε. Γιατί αυτή τη στιγμή. Μα δεν έχει σχέση μόνο με το γεγονός ότι ξέρεις, δεν ξέρεις τις παρούσες συνθήκες. Έχει σχέση και με το γεγονός ποιο είναι και το διεθνές περιβάλλον και ποιες είναι οι ανάγκες της οικονομίας. Υποτιμήσατε, κύριε Τίποτα Βίτσα. Δεν υποτιμήσαμε. Όχι, υποτιμήσατε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ή υπερτιμήσατε τις δυνατότητες. Αλλιώς, αν υποτιμούσαμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αν υποτιμούσαμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δεν θα συζητάγαμε για άλλο πράγμα. Για άλλο πράγμα. Η αντίδρασή τους έχει δύο στοιχεία. Ή υπερτίμησαν τη δική τους αντίδραση. Η αντίδρασή τους έχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι το πολιτικό στοιχείο.
Δηλαδή ότι δεν τους αρέσει, δεν αρέσει σε συντηρητικές κυβερνήσεις μια αριστερή ή αριστερόσοφη. Και το δεύτερο, όμως και είναι αλλά να κάνουμε συνεχώς παραδοχές. Ναρκοπροθετημένο το. Λέμε λοιπόν, εμείς πάμε λοιπόν με τον αέρα της εντολής. Με τον αέρα της εντολής. Είναι μαυσολείο, δεν κουνιέται τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι πάνω και από τη δημοτικότητα του Τσίπρα είναι η δημοτικότητα πια του προγράμματος Θεσσαλονίκης. 100% το υποστηρίζει και η Νέα Δημοκρατία, το υποστηρίζει και το ΠΑΣΟΚ, το υποστηρίζει όλο το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Που λέγαμε άλλα πράγματα πριν. Τι έχει σημασία? Για μένα έχει σημασία ότι αυτό το πρόγραμμα θα γίνει. Δώσαμε το χρόνο στον κύριο Βίτσα. Όχι, κύριε Καρακούνη. Δεν κακό. Όχι, όχι, πάμε στον κύριο. Εκτός αν εκτιμάτε ότι αυτά που λέω σας ευνοούν. Πάμε στον κύριο Καρακούνη. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε και εσείς τη θέση σας ως αξιωματική αντιπολίτευση για το τι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Πέρα από το ότι από τις περιγραφές και τις διαπιστώσεις, που είναι και δημοσιογραφική δουλειά, αφήστε σε εμάς δηλαδή. Γιατί τι ισχύει αυτή τη στιγμή, τι κατάσταση επικρατεί. Πράγματι, είναι θλιβερή η εικόνα. Εσείς πολιτικά πρέπει να προτείνετε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, όταν λέτε συμφωνία, πρέπει να πείτε στον ελληνικό λαό τι συμφωνία ζητάτε. Σε αυτά που μας λένε εκείνοι, ότι θα πρέπει να μειώσουμε μισθούς, συντάξεις, ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το ΦΠΑ. Γιατί το συμφωνήστε γρήγορα, γιατί και γόμαστε, είναι να δεχτούμε αυτά που μας λένε. Ναι, τώρα μπαίνουμε και στην ουσία βέβαια τη κουβέντα και πώς θα πάει η χώρα από εδώ και πέρα.